Πώς έγινε η μετάβαση από το πάνω στην ώρα στο μες στην καλή χαρά, πότε το έμαθες? Φύγαμε για διακοπές με ερωτηματικό, όπως το λες. Αλλά επειδή δεν μπορούσα να μπω στη διαδικασία να πω ότι θα τρελαίνομαι κάθε μέρα με αυτό, είπα OK. Μέχρι τώρα, ό,τι είχαν πει υπεύθυνοι του Α ισχύει. Μας είπαν θα μας μιλήσουν το Σεπτέμβρη. Και ακριβώς αυτό έγινε. Το Σεπτέμβρη μας φώναξαν και μας είπαν ότι η εκπομπή, και όχι απλά η εκπομπή, η ζώνη η ίδια δεν συνεχίζεται. Και εκείνη τη στιγμή που μου ανακοινώνουν αυτό, μου λένε θα θέλαμε όμως πάρα πολύ να μείνει στο κανάλι. Δεν μπορούμε να σου πούμε ακριβώς ακόμα τι, πώς, που, τι, αλλά θέλουμε να προγραμματίσουμε ένα άλλο ραντεβού και τότε θα ξέρεις περισσότερα. Και όντως ήταν τυπικότατη, έτσι έγινε. Μετά από κάποιο διάστημα με ξανακαλέσανε και μου είπανε για το «Μες στην καλή χαρά». Εντάξει, με το που μου το λένε, να σου πω από τα πρώτα πράγματα που έκανε είναι να πάρω την Αταλία τηλέφωνο. Αχα. Γιατί όσο να είναι που είναι η οικοδέσποινα της εκπομπής, ήθελα πάρα πολύ να δω πώς το σκέφτεται εκείνη. Μου είχαν πει βέβαια υπεύθυνο ότι είχαν ήδη μιλήσει με την Αταλία, αλλά ήθελα να μιλήσω και εγώ ίδια μαζί της. Είναι εδώ το σιγανό το ποτάμι δίπλα μου. Ποιο σιγανό ποτάμι? Εσύ κάθεσαι έτσι και δεν μιλάς και λέει η Αταλία. Βέβαια, τη λέει. Δεν θέλω να σας διακόψω βασικά. Ναι. Τη λέει θα σας στηρίξουμε, λέει, δοκισάμου έτσι και πας. Βέβαια, μάλλον θα πρέπει να στηρίξουμε πάνω απ' όλα ένα δικό μας πρόσωπο. Την οικογένειά μας. Γυρνάμε και κοιτάμε την Έλενα, η οποία κάθεται έτσι και δεν μιλάει. Και της λέμε, τι έγινε, θα πας και εσύ στο dancing? Και λέει η Έλενα... Δεν είπα κάτι. Ναι, φάνηκε πάλι. Δεν είπα κάτι. Μα δεν είπα κάτι. Είσαι θετική στο να είσαι στο καινούριο Dancing with the Stars, έτσι? Θα ήθελες σαν εμπειρία αυτό να το ζήσεις? Θα στο θέσω αλλιώς. Δεν είμαι αρνητική. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα έχουμε να ψηφίζουμε. Δεν είναι να πούμε μυστικό ότι σου έχει γίνει πρόταση για τα προηγούμενα. Είχες κάποια στιγμή κάποιες προτάσεις, έτσι δεν είναι? Τι είναι κακό? Είναι κακό να υπάρχει, πώς το λένε, ένα φλερτ για να... Τι, μια χαρά. Γιατί να μην συμμετέχεις? Είμαι της άποψης ότι συζητάμε τα πράγματα που είναι να γίνουν. Τα πράγματα που για κάποιους λόγους... Δεν έχει σημασία, δεν ρωτάμε γιατί δεν έγινε. Το θέμα είναι αν υπήρχαν προτάσεις και αν γενικώς υπήρχε το contact. Αυτό θέλω να πω. Προφανώς υπήρχε. Κάτι μπορεί. Έτσι και πας στο dancing θα είναι μια εμπειρία που δεν την ξεχάσεις ποτέ. Δεν θα θες να τελειώσει. Πραγματικά στο λέω, γιατί μπαίνεις σε μια τελείως άλλη λογική. Είναι αυτό που μου είχε πει η Λεωνόρα Μελέτη. Μαγεύεσαι από αυτό το πράγμα. Θυμάμαι εσύ έλαμπες κάθε φορά που είτε έφευγες από πρόβα είτε πήγαινες. Δεν είναι το θέμα να λάμπεις. Είναι το θέμα ότι, ρε παιδάκι μου, νόμιζα ότι είχα μπει σε μια πενταήμερη. Δηλαδή ότι ήμουνα κάθε μέρα κάπου αλλού. Έγινε ένα τεράστιο μπαζ που κι εγώ το είδα λίγο μια μικρή καθυστέρηση με τη Γιολάντα και τον Περί. Έγινε ένα τσακωμό στον αέρα. Μετά νομίζω τα βρήκανε, αλλά τελικά η Γιολάντα αποχώρησε. Και ξαφνικά θυμάμαι ότι είχα δει. Δεν ξέρω αν το χαίρεσαι στο Θέμο. Που είχε πάει η Γιολάντα, καλεσμένη του Θέμου και του Περί. Και γυρνάει και λέει ο Θέμος στο Περί. Του λέει, καλά, και τώρα που έφυγε η Γιολάντα, ποιος είναι? Και λέει ο Περί, η Έλληνα Παπασιλείου. Και κάνει ο Θέμος, απουλάκι μου, τα έχει κανονίσει όλα, του λέει από πριν. Ουσιαστικά μου είπανε, έλα. Όταν πήγα, μου είπανε, μήνε. Κάτσε, και... εσύ πήγες δηλαδή την επομένη της Γιολάντας για guest? Όχι, η Γιολάντα όταν έφυγε, έφυγε μετά ο Βαγγέλης... Μία μέρα βγήκε μόνος του. Ναι. Η Γιολάντα τσακωθήκαν την Πέμπτη, την Παρασκευή βγήκε ο Βαγγέλης μόνος του και τη Δευτέρα σου να είσαι εκεί. Ναι, λοιπόν. Πήγες για guest εκείνη την ημέρα δηλαδή στην ουσία? Ή πήγες και ήξερες ότι θα μείνεις? Ήτανε στο Ντεμί. Τέλος πάντων, πάω και λέω εντάξει να πάω μία μέρα και μετά λέω οκ, okay. Μου λένε δεν μένεις και λέω εγώ... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πολύ τιμητικό που μου το έπανε. Αλλά λέω μπορώ να το σκεφτώ λίγες μέρες. Ναι, γιατί έγινε πολύ ξαφνικά. Ναι. Στην ουσία με μέρα πριν δηλαδή σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν. Ακριβώς. Και μου λένε όχι. Θέλουμε να έρθεις. Μπορείς ή δεν μπορείς? Το Βαγγέλη καταρχάς γνωρίζεστε ή πιο πολύ γνωρίζετε? Το Βαγγέλη τον ήξερα από όταν είχα πάει καλεσμένη στην εκπομπή Όλα που έχω πάει νομίζω 3 φορές καλεσμένη. Μπορεί να τον έχω δει και σε κάποιο άλλο event. Ξέρεις. Όσο γνωριζόμαστε μέσα από το χώρο, αλλά τώρα ουσιαστικά τον γνωρίζω καλύτερα. Από αυτό που κατάλαβα ήταν ότι σίγουρα, γιατί εκτιμούσε για τη συνεργασία που είχε, μπήκε λίγο σε δύσκολη θέση με όλο αυτό. Όσον αφορά το δικό μου πρόσωπο, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους που δεν βρίσκονται και εδώ, ήταν πάρα πολύ ευγενικός, με βοήθησε όσο μπορεί. Και εσύ είναι ότι, ξέρεις, και εγώ βρέθηκα διάμεσα σε μια κατάσταση που δεν με αφορά κιόλας. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ λίγο? Ναι, ότι έγινε ένα τσακωμό που εσένα δεν σε αφορά καθόλου. Ναι. Λογικό. Και δεν θα ήθελα να πάρω και θέση γι' αυτό. Και δεν σου κρύβω κιόλας ότι. Ήθελα και χρόνο γενικότερα να το σκεφτώ. Αλλά μετά, εντάξει, τέτοιες εποχές όταν σου κάνουν μια τόσο καλή πρόταση. Βεβαίως.
Λέω εντάξει, θα το δοκιμάσω. Έχει ξανακάνει ραδιόφωνο ή όχι? Είχα πάει καλεσμένη φέτος, πέρσι, πρόπερσι, κάποιες φορές σε κάποιες εκπομπές γενικότερα. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς λειτουργεί σε σχέση με τηλεόραση. Άλλο πράγμα. Είναι πιο ελεύθερο. Καμία σχέση. Εννοείται. Πολύ, πολύ πιο ελεύθερο. Και επίσης πιο επικίνδυνο, γιατί ενώ δεν έχω πει κακιά λέξη στην τηλεόραση. Τι έχει πει εκεί? Είπα εκεί. Βέβαια δεν ήταν πολύ κακιά. Δεν ξέρω και εδώ κάνει να την πω. Σε κάτι τόσο βράδυ που είμαστε, ναι. Ναι, κάτι λέω, κάτι λέει. Κάτι λέω, καλά, χέστηκα. Και με κοιτάει έτσι ο Βαγγέλης, γιατί δεν είχε συνηθίσει να μιλάω έτσι. Και εγώ δεν μιλάω έτσι. Αλλά ήταν τόσο στο χαβαλέ και στο τέτοιο. Και κάκα, γελούσε. Και του λέω, εγώ αυτό έγινε τις πρώτες μέρες. Και του λέω, καλά, εντάξει, λέω. Αν μιλάω έτσι τις πέντε πρώτες μέρες, θα κάνω μετά. Αν του χρόνου πάνε όλα καλά και το μέσα στην καλή χαρά συνεχιστεί, θα ήθελες να συνεχίσεις και άλλη χρονιά να είσαι? Μετά από αυτό που έγινε με το Πάνω στην ώρα, όχι δεν σκέφτομαι τι θα κάνω του χρόνου, δεν σκέφτομαι ούτε μέχρι τον άλλο μήνα. Εμένα έτσι δεν με ξαφνιάζει τίποτα πάνω σε αυτό. Χωρίς μα γι' αυτό και εγώ λέω, αν το μέσα στην καλή χαρά που πολλά, ξέρεις... πολλά αν. Εγώ σκέφτομαι, δεν σου κάνω κλάκα. Έχει αλλάξει όλο ο τρόπο σκέψη μου. Σκέφτομαι μέχρι εδώ, τώρα. Ναι. Αν συνεχίσουμε του χρόνου, θα ήθελες να είσαι? Αν έχω πει συνεχιστεί. Αν είναι και του χρόνου καλές οι συνθήκες, εντάξει. Γιατί όχι. Εντάξει, οπότε μάλλον θα τη δούμε, παιδιά. Πολύ πιθανό φέτος στο dancing.